Ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που έχει λάβει πιστοποιητικό ISO 37001, σύστημα πιστοποίησης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, είναι εδώ και λίγες ημέρες η διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων. Η διαχειριστική ιδρύθηκε το 1996 με εταίρους όλα τα επιμελητήρια της Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και τα επιμελητήρια της Ηπείρου, και λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία δράσεις του δεύτερου και τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Από το 2009 ως ένας από τους εταίρους του ενδιάμεσου φορέα του επιχειρησιακού προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα, διαχειρίζεται δράσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ενώ από τις αρχές του 2013 ανέλαβε και τη διαχείριση της δεύτερης δράσης ΕΣΠΑ, δηλαδή τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα για τις περιφέρειες της χωρικής της αρμοδιότητας. Την ανακοίνωση για την πιστοποίηση έκανε σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου, κατά την οποία δόθηκαν και στοιχεία των δράσεων του ΕΣΠΑ που διαχειρίζονται τα επιμελητήρια μέσω της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του ΕΦΕΠΑΕ, ο πρόεδρος της Διαχειριστικής, Πλάτων Μαρλαφέκας. Στα ωφέλη της πιστοποίησης αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Τάκης Θεοφανόπουλος, εκ μέρους της εταιρείας πιστοποίησης EuroCert. Η Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, και ελπίζω να μ' ακούτε καλά, είναι η πρώτη, ο πρώτος φορέας διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Ελλάδα, που εδώ περίπου και 10 μέρες έχουμε πιστοποιηθεί με το ISO 37001. Το 37001 ISO, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταφανόπουλο από την εταιρεία EuroCert, την ελληνική εταιρεία πιστοποίησεων που μας πιστοποίησε, είναι το σύστημα διαχείρισης καταπολέμησης της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Για μας είμαστε πάρα πολύ περηφανοί που είμαστε ο πρώτος φορέας που παίρνουμε αυτό που το πιστοποιητικό, και για όλους τους συναδέλφους των 16 συνεχιδίων που είναι στο Δέλτα Σίγμα, είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για τον τρόπο που λειτουργεί η διαχειριστική Ευρωπαϊκή Προγραμμάτων. Στην εύλογη ερώτησή μας, αυτό σφραγίζει την δομή του επιχείρηση της στεγανοποιία από πλευράς πιθανού κρούσματος δωροδοκίας. Η απάντηση είναι όχι. Όπως δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες σε τίποτα στη ζωή και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την πιθανότητα να συμβεί, όμως αυτό που λέμε, όπως και σε όλες τις πιστοποιήσεις, είτε αφορούν προϊόντα, είτε αφορούν συστήματα ISO, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν έναν χαρακτήρα προληπτικό λήψης των μέγιστων δυνατών και των πιο αποτελεσματικών μέτρων, ώστε να έχουμε μειωμένες πιθανότητες του συμβάντος. Αυτό συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Τι σημαίνει πιστοποίηση της διαχειριστικής αρχής? Σημαίνει, κατά την άποψή μου, πέραν των όσων προείπα, είναι και ένα ισχυρό μήνυμα και ένα ισχυρό παράδειγμα και προς ομολογείς άλλες περιπτώσεις που ενδεχομένως έχουν ενδιαφέρον να το χρησιμοποιήσουν το πρώτο 37001. Είναι σημαντική, διότι είναι η πρώτη δομή, η πρώτη ασμοκρατία του κλάδου που ανοίγει το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων διαχειρίζεται δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ έχει οριστεί ως ενδιάμεσος φορέας στα ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίων Νήσων και Πελοποννήσου, ενώ στο στάδιο της επεξεργασίας είναι η πρόταση που έχει γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020, όπως ανέφερε η Μάγδα Πετροπούλου. Σε ό,τι αφορά στο ΕΠΑΝΕΚ πάντως, προκηρύχθηκαν και υλοποιούνται 12 δράσεις, ενώ η προκήρυξη για τη δράση εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητα είναι ανοιχτή και θα παραμείνει μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων. Τα ενταγμένα έργα για τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ ανέρχονται σε 5.890
με δημόσια δαπάνη που ξεπερνά τα 435 εκατομμύρια ευρώ. Από την Ήπειρο έχουν ενταχθεί συνολικά 1.503 προτάσεις, 799 εκ των οποίων από τον Ομό Ιωαννίνων. Από την Πρέβεζα κατατέθηκαν 306, την Άρτα 190 και τη Θεσπρωτεία 208. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 194 εκατομμύρια ευρώ περίπου, με συνολική δημοσία δαπάνη περί τα 103 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τις 15 Ιουνίου η καταβληθήσα δαπάνη ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια για τον νομό Ιωαννίνων, τα 7,4 για τον νομό Πρέβεζα, στα 2,68 για τον νομό Άρτας και τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ για τον νομό Θεσπρωτείας.